2 χρόνια μετά το Μαύρο και την Σιγή, ο σφιγμός της ενημέρωσης και του πολιτισμού στην Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφουν στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, που επανήλθε σήμερα στις 6 το πρωί στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και δικαίωσης. Το μικρόφωνο του περιφερειακού ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΑ Καλαμάτας άνοιξε και πάλι και η κάμερα της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης βρέθηκε στο στούντιο την ώρα της εκπομπής του αγαπημένου δημοσιογραφικού διδήμου της Μαρίας Τομαρά και του Βαγγέλη Ποτέα για να καταγράψει τις στιγμές συγκίνησης από την επαναλειτουργία του σταθμού στους 107,2. Το μέλλον της νέας ΕΡΤ και πόσο αισιόδοξος είσαι εσύ γι' αυτό. Κλείσαμε το τηλέφωνο. Καλημέρα, δυνατά όπως πάντα σε όλους σας, με τα χαράς και δικαίωση. Έχει τα συστήματα και το λέμε από την πρώτη στιγμή αυτό, είναι ανάμεικτα. Είναι μια δικαίωση όλων αυτών των αγώνων που δεν τους κάναμε μόνοι μας βέβαια, τους κάναμε και με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας και των αλληλέγγυων πολιτών. Λοιπόν, είναι μια δικαίωση, μια ικανοποίηση, μια χαρά, παράλληλα όμως είναι μια βαθιά και έκδηλη ανησυχία για το μέλλον. Γιατί, ξέρεις, οι ευθύνες που έχουν δημιουργηθεί και απαιτήσεις που έχει δημιουργήσει το εγχείρημα της αυτοδιαχείρισης και της ελεύθερης ΕΡΤ τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες, έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων της κοινωνίας απέναντί μας. Επομένως, συναισθανόμαστε και αυτό το βάρος και ελπίζουμε να είμαστε όσο δυνατόν καλύτερη και συνεπή σε αυτό. Συναισθήματα πολλά, ανάμεικτα. Εγώ έχω ξεκινήσει με κλάμα, δεν το περίμενα ειλικρινά, γιατί δεν το περίμενα γιατί ήταν μια καθημερινή πρακτική για μας, δηλαδή το να κάνουμε τις εκπομπές, να ερχόμαστε εδώ, να κάνουμε τα πλάνα μας, να προσέχουμε το σταθμό, να τον καθαρίζουμε, να συνεννοούμαστε με τους αλληλέγγυους, γιατί αυτοί τράβηξαν, θα πρέπει να πούμε, το μεγαλύτερο βάρος του προγράμματος, αφού οι περισσότερες εκπομπές έβγαιναν από αλληλέγγυους. Θεωρούσα λοιπόν ότι δεν θα συγκινηθώ καθόλου, γιατί ταυτόχρονα πήγαινα και στην Αθήνα, στην ΕΡΤ Open. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στο Ραδιομέγαρο με τους συναδέλφους. Θέλω να πω ότι νόμιζα ότι θα μου έχει περάσει όλη αυτή η φόρτιση. Σήμερα όταν άνοιξα την τηλεόραση και είδα το σήμα της ΕΡΤ. Μετά από δύο χρόνια. Μπορώ να πω ότι τα συναισθήματα ήταν πλήρη συγκίνησης, πλήρη χαράς. Θα επανέλθει εκεί από όπου δεν έφυγε ποτέ. 107,2 στα FM. Για την Ερα Καλαμάτα, σε συχνότητες υπόλοιπες της ΕΡΤ, από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο πρόγραμμα και την Έλα Σπορ, είναι νομίζω γνωστές. Ναι, ναι. Είναι γνωστές. Πρώτο και δεύτερο που θυμάμαι τώρα είναι 92 και 2 και 94 και 2. Πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα, αντίστοιχα οι υπόλοιποι σταθμοί. Οι συνάδελφοι ήμασταν στο σύνολο 15, 5 πήραν σύνταξη. Αναγκαστικά σύνταξη. Αναγκάστηκαν να πάρουν σύνταξη, δηλαδή δεν ήταν πρωτοβουλία δική τους. Ναι, δεν ξέρανε δηλαδή τι θα γίνει και αφού είχαν συμπληρώσει, εν πάση περιπτώσει, τις προϋποθέσεις, έστω για πρόωρη σύνταξη, κατέθεσαν τα χαρτιά τους. Ξέραμε λοιπόν ότι θα γυρίσουμε λιγότεροι. Έτσι είμαστε. 3 άνθρωποι τεχνικοί στη ροή, 2 άνθρωποι δημοσιογράφοι, εγώ και ο Βαγγέλης και εγώ, στα μικρόφωνα για ό,τι χρειάζεται, για εκπομπές, για σύνταξη και εκπόνηση δελτίου ειδήσεων, για κάλυψη ρεπορτάζ, για ανταποκρίσεις στα κεντρικά της Αθήνας, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά και στην τηλεόραση, για το ίντερνετ, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Και επίσης 2 μουσικοί παραγωγοί, που είναι η Φιλάν Φιλάγιου και η Βάσια Νικολακοπούλου, που είναι επίσης για όλα, για τις μουσικές καλύψεις των εκπομπών, για τις δικές τους εκπομπές, για εκφωνήσεις, και ένας διοικητικός υπάλληλος στην ειδικότητα του επιμελητή, ο Χρήστος Παπαγεωργίου. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των ακροατών αλλά και φίλων της ΕΡΑ, που γέμισαν με μηνύματα τους δημοσιογράφους στην επάνωδό τους στον αέρα. Το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και την επόμενη εβδομάδα από τους 10 πλέον εργαζόμενους στην ΕΡΑ Καλαμάτας. Που πάρα πολύ νωρίς σήμερα έχουμε και μηνύματα στα προσωπικά μας τηλέφωνα, στα social media, παντού εδώ, στο τηλέφωνο της ΕΡΑ Καλαμάτας. Έχουμε επισκέψεις, έχουμε λουλούδια, γλυκά, βουτήματα, τυρόπιτες, τα πάντα.
μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή, έχουν καταφτάσει στο στούντιο και ακροατές και προϊόντα και αγαθά και μηνύματα συμπαράστασης. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο. Ναι, και νομίζω ότι προϊονίζει αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε για την ΕΡΤ Καλαμάτας. ΕΡΤ μαζί.